Διαβάζουμε από το βιβλίο τώρα «Φως στα φώτα» και κατά δύναμη σχολιάζουμε. Λέει ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, σύγχρονος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας και ένας, θα λέγαμε, ένας σύγχρονος Ιωάννης Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας. Υπερήφανος άνθρωπος, λέει ο Άγιος, είναι εκείνος που θέλει να διδάσκει όλους, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να διδαχθεί από κανέναν. Εδώ βλέπουμε και έναν ορισμό και μία διάγνωση, πώς μπορεί κανείς να δει αν όντως έχει υπερηφάνεια. Αν θέλει να διδάσκει τους άλλους, αυτό είναι ένα σημάδι υπερηφάνειας. Και αν δεν θέλει να διδάσκεται από κανέναν. Απέναντίας, ταπεινός είναι εκείνος που κανένα δεν θέλει να διδάξει, αλλά συνεχώς θέλει να διδάσκεται από κάποιον, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Έχει μάλιστα ένα ολόκληρο κεφάλαιο, αυτό το ψυχοφελέστατο βιβλίο του Ευεργετινού, που λέει ότι ο ταπεινός άνθρωπος διδάσκεται και από αυτούς που πολλοί κόσμος τους θεωρεί παραπεταμένους, παρακατιανούς, ευτελείς. Ακόμα διδάσκεται και από τα μικρά παιδιά. Και εδώ μας έρχεται στο νου και ο Άγιος Παΐσιος που εορτάζει σήμερα και να έχουμε τις πρεσβείες του, ο οποίος όταν ήταν στην Κόλνιτσα, στη Μονή Στομίου, είχε και ένα παιδάκι το οποίο ήταν και λίγο χαζού, ένα χαζούλικο παιδάκι και του έκανε υπακοή. Έκοπε το θέλημά του σε αυτό το παιδί, γιατί ακριβώς ήθελε να ζει αυτό το μυστήριο της υπακοής και της ταπείνωσης. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωση, εκεί υπάρχει χάρις Θεού. Το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το ρητό της Γραφής, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Αν θέλει ο άνθρωπος να έχει χάρη Θεού, να έχει Πνεύμα Άγιο, θα πρέπει να επιδιώκει κάθε στιγμή να είναι ταπεινός. Να είναι δηλαδή υπάκουος. Οπότε λειτουργεί ο πνευματικός αυτός νόμος. Και δίνει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο την ευλογία του, τη Θεία του χάρη. Και η χάρη σε αυτή έχει μέσα της χαρά, έχει ειρήνη, έχει όλα αυτά τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος, για τα οποία μας μιλάει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Αν θέλεις λοιπόν να διδάσκεσαι από όλους, αυτό είναι καλό σημάδι. Ένα άδειο κάφκαλο, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, ένα άδειο κάφκαλο καλαμποκιού, σηκώνει το κεφάλι του πάνω από το χωράφι, ενώ το γεμάτο σπόρους γέρνει προς τα κάτω με σκυμμένο το κεφάλι. Έτσι, και εμείς το γνωρίζουμε αυτό από τα στάχια, ένα ψωμωμένο στάχι γέρνει το κεφαλάκι του, ενώ ένα κούφιο στάχι, υπερήφανα προβάλλει προς τα πάνω. Το ίδιο και τα δέντρα με τα κλαδιά τα οποία τα λέμε λέμαργα, τα οποία δεν κάνουν καρπούς, αυτά πάνε υπερήφανα προς τα πάνω, ενώ τα καρποφόρα κλαδιά με τους καρπούς γέρνουν προς τα κάτω. Έτσι και ο ταπεινός άνθρωπος γέρνει προς τα κάτω, βλέπει δηλαδή ταπεινά προς τα κάτω, προς τη γη, προς το χώμα, ταπεινώνεται, μπαίνει κάτω από όλους, ενώ ο υπερήφανος αγέροχα κοιτάει προς τα επάνω με πολλή ανέδεια και πολλές φορές τα βάζει και με αυτόν τον Θεό. Όσο πιο σοφή δείχνουμε, λέει πάλι ο Άγιος Νικόλαος, μπροστά στους ανθρώπους, τόσο πιο χαζοί αισθανόμαστε προς τον εαυτό μας. Όσο πιο πολύ εξέρουμε τις αρετές μας μπροστά στους ανθρώπους, τόσο πιο δυνατά τονίζονται προς τον εαυτό μας τα ελαττώματα που έχουμε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι κενόδοξος, είναι υπερήφανος και προβάλλει ένα ψεύτικο εαυτό, αυτό βέβαια μπορεί να έχει μια επιτυχία και να φαίνεται ότι είναι επιτυχημένος στα μάτια των άλλων και να προσπορίζει μια μάτια δόξα, αλλά ο ίδιος μέσα του
εάν έχει αληθινή, έτσι, αληθινό κοίταγμα του εαυτού του, αισθάνεται πραγματικά πολύ χαζός και βλέπει έτσι πάρα πολύ τα λατώματά του. Βεβαίως, εάν έχει μια ειλικρινή, ξαναλέω, ματιά, αν έχει ένα ειλικρινές κοίταγμα του εαυτού του. Ο Θεός επιτρέπει να ταπεινωθεί και να συντριβεί ένας άνθρωπος υπερήφανος, ο οποίος νομίζει ότι η δύναμή του είναι παντοτινά εξασφαλισμένη. Θα μας πει πάλι ο Άγιος Νικόλαος Μπελιμύροβιτς. Γιατί ο Θεός, όπως είπαμε, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Και επειδή ακριβώς ο Θεός μας αγαπάει, όταν δει άνθρωπο υπερήφανο, υπερόπτη, παραχωρεί να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να ταπεινωθεί ακούσια, εξωτερικά, είτε από άλλους ανθρώπους, είτε από περιστάσεις, είτε από μια σωματική ασθένεια, από ένα ατύχημα, για να μπορέσει να σώσει την ψυχή του αυτός ο άνθρωπος και να μην καταποθεί από το δαίμα της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια είναι ένα ορθάνυκτο παράθυρο μέσα από το οποίο όλες οι αιρετές και τα καλά έργα εξανεμίζονται, μας είπε πάλι ο Άγιος Νικόλαος. Τίποτε δεν μας κάνει τόσο κενούς, τόσο άδειους δηλαδή ενώπιον των ανθρώπων και τόσο ανάξιους ενώπιον του Θεού, όσο η υπερηφάνεια. Έτσι, ο υπερήφανος άνθρωπος είναι κούφιος, είναι κενός, είναι άδειος. Και αυτό βέβαια το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον υπερήφανο. Αλλά πολύ χειρότερο βέβαια είναι το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ευδελικτός μπροστά στον Θεό και έχει τον Θεό αντίπαλό του. Είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, δηλαδή είναι απέναντι. Έχουν απέναντι τον Θεό οι υπερήφανοι. Έχουν δηλαδή αντίπαλο τον Θεό. Και όταν έχεις αντίπαλο τον Θεό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όλα σου πάνε ανάποδα, όπως πολλοί άνθρωποι ακούμε να το λένε. Ό,τι και αν κάνω, λέει, μου πάει ανάποδα. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ψαχτούν, να προβληματιστούν, να εξετάσουν τον εαυτό τους, μήπως έχουν υπερηφάνεια, είτε φανερή, είτε και κρυφή. Εάν ο υπερήφανος βάτραχος, λέει πάλι ο Άγιος Νικόλαος, από το πηγάδι σταθεί δίπλα στον ωκεανό, θα χάσει αμέσως την υπερηφάνειά του. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δει πραγματικά ποιος είναι, σε σχέση όχι με τον μικρό κοσμό του, με τη μικροκοινωνία στην οποία ζει, που ενδεχομένως να του δείχνουν κάποια τιμή, κάποια εκτίμηση, εάν τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στον κόσμο, μέσα στη μεγάλη κοινωνία, μέσα στην ανθρωπότητα ολόκληρη, ακόμα καλύτερα μέσα στο αχανές σύμπαν, θα δει ότι δεν είναι παρά τίποτα. Ένας κόκκος σκόνης, ένα μηδέν, ένα τίποτα. Και έτσι ο άνθρωπος και μέσω αυτού του τρόπου μπορεί να ταπεινοφρονεί. Μπορεί στο χωριό σου, επειδή όλοι σε ξέρουν, έτσι να έχεις κάποια τιμή, κάποια εκτίμηση. Αν πας σε μια μεγάλη πόλη που δεν σε ξέρει κανένας, δεν θα έχεις καμιά τιμή. Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς και να μην θεωρούμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο. Διδασκόμενοι και από αυτή την στάση των ανθρώπων που δεν μας γνωρίζουν και οι οποίοι είναι πάρα πολύ σε σχέση με αυτούς που μας γνωρίζουν και μας τιμούν. Η υπερηφάνεια του νου έστειλε τον σατανά στην κόλαση, λέει πάλι ο Άγιος Νικόλαος. Η υπερηφάνεια του νου χώρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Θεό, όθησε τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς να σκοτώσουν τον Χριστό. Η υπερηφάνεια του νου είναι το πιο πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί η αμαρτία ως τις μέρες μας. Η αλαζονία, η έπαρση, η μεγάλη ιδέα για την σύνεσή μας, για τη σοφροσύνη μας, για τη σοφία μας, μας καθιστά πραγματικά υποχείρια του πονηρού και υποψήφιους για την κόλαση. Αυτή η υπερηφάνεια έριξε τον
Σατανά από τον ουρανό στη γη και βέβαια είναι έτοιμη η κόλαση να τον καταπιεί. Και αυτή η περηφάνεια χώρισε και τους πρωτόπλους τους από τον Θεό, τον Παράδεισο. Γιατί ενώ ο Θεός τους έδωσε την ευκαιρία με τις ερωτήσεις που τους έκανε να μετανοήσουν και να μην χάσουν τον Παράδεισο, εκείνοι δικαιολογήθηκαν, τα έριξαν ο ένας τον άλλο και ιδιώ τελικά στον Θεό και με πολλή περηφάνεια και αυθάδεια και ανέδεια του είπαν εμέσως πλην σαφώς ότι εσύ φταίς για την πτώση μας. Και αυτό είχε βέβαια ως αποτέλεσμα τη ρήξη του δεσμού με τον Θεό. Ο Θεός τους έβγαλε από τον Παράδεισο για να μην γίνει αθάνατο κακό πάλι από φιλανθρωπία. Και αυτή η περηφάνεια είναι και το πιο πρόσφορο έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται η αμαρτία και τα κάθε είδους πάθη. Και αυτή μέχρι τις μέρες μας είναι που ταλαιπωρεί όλους μας. Η φιλαυτία και η περηφάνεια, θα μας πει και ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής, αποκαλύπτονται ιδιαίτερα με την ανυπομονησία και τον εκνευρισμό μας. Θα μας πει και ο Άγιος Μέγας Παΐσιος, που γιορτάζουμε σήμερα, ότι τα νεύρα είναι εγωισμός. Αν είσαι ανυπόμονος, αν εκνευρίζεσαι, να ερευνείς τον εαυτό σου, μήπως έχεις φιλαυτία και υπερηφάνεια. Αυτό φανερώνεται, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής, από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να υπομένουμε θεληματικά ή έστω και αθέλητα ακόμη και την παραμικρότερη θλίψη που μας προξενούν οι άλλοι. Όταν λοιπόν είσαι ανυπόμονος, εκνευρίζεσαι εύκολα, δεν μπορείς να ανεχθείς καμία θλίψη, καμιά δυσκολία από τους άλλους, από τη συμπεριφορά των άλλων, αυτό ακριβώς φανερώνει ότι έχεις φιλαυτία και υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος και κακότροπος άνθρωπος βλέπει μόνο υπερηφάνεια και κακία στους άλλους. Χαίρεται όταν ακούει τους άλλους να μιλάνε άσχημα για τους γνωστούς τους και ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν πλούσια και ευτυχισμένα. Είναι δηλαδή χερέκακος. Θέλει να ταπεινώνει τους άλλους. Θέλει και οι άλλοι να μειώνουν ο ένας τον άλλον. Χαίρεται να βλέπει τους άλλους να πέφτουν και έτσι νομίζει ότι ο ίδιος ανεβαίνει. Τους βλέπει όλους ως υπερήφανους και κακούς. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που έχει ο ίδιος. Και όσο χειρότερα ακούει να μιλάνε για αυτούς, για τους άλλους δηλαδή, λέει ο Άγιος Ιωάννης, τόσο περισσότερο χαίρεται ο υπερήφανος και κακότροπος άνθρωπος. Θέλει να ακούει πως οι άλλοι είναι κακοί, ενώ ο ίδιος σε σύγκριση μαζί τους είναι τέλειος. Πόσο δυστυχισμένος είναι ο υπερήφανος. Ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει αν είναι υπερήφανος ή ταπεινός από την ποιότητα των λογισμών και των αισθημάτων που έχει την ώρα της προσευχής. Θα μας πει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής. Τι λογισμούς και τι αισθήματα, τι συναισθήματα έχει την ώρα της προσευχής. Όσο πιο ευαίσθητος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο θερμή είναι η προσευχή του, τόσο πιο ταπεινός είναι ο ίδιος. Αντίθετα, όσο πιο ανέστητη και ψυχρή είναι η προσευχή του, τόσο πιο υπερήφανος είναι ο ίδιος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο ταπεινός είναι ευκατάνυκτος. Είναι άνθρωπος που έχει πραγματικά καρδιά αγαπώσα τον Κύριο. Και με όλη την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλες του τις δυνάμεις, μιλάει στον Κύριο, αγαπά τον Κύριο και με πολύ κατάνοιξη έτσι προσέρχεται και στα Άγια Μυστήρια και στη Θεία Κοινωνία. Όποιος δηλητηριάστηκε από το μικρόβιο της υπερηφάνειας, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής, δείχνει περιφρόνηση σε όλα, ακόμα και στα θεία και τα ιερά. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του υπερήφανου, το ότι φρονεί τους άλλους,
εξουδενώνει τους άλλους. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και όλους τους άλλους τους βλέπει σαν μυρμήγκια. Η υπερηφάνεια καταστρέφει ή μολύνει κάθε καλή σκέψη, λόγο ή πράξη, κάθε έργο του δημιουργού. Είναι η νεκρική ανάσα του σατανά, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντίνης. Οτιδήποτε καλό μολύνεται με την υπερηφάνεια όταν αυτή υπάρξει. Φέρνει αυτή την νεκρότητα σε κάθε πράξη, σε κάθε σκέψη, σε κάθε λόγο. Θέλεις με ειλικρίνεια να νικήσεις την υπερηφάνεια, λέει και ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ. Να τι πρέπει να κάνεις. Τώρα περνάμε και στη θεραπευτική. Να αγαπήσεις την σιωπή. Να κάτι πολύ πρόχειρο θα λέγαμε, αλλά και πολύ δυνατό φάρμακο για να νικήσεις την υπερηφάνεια. Μη μιλάς, σιώπα. Επίσης, να ζεις στην αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς σκόπους σου. Μη μιλάς ποτέ για τον εαυτό σου. Μη μιλάς ποτέ για τα καταρθώματά σου, για τα καλά σου, για αυτά που εσύ θεωρείς ότι αξίζει να καυχηθείς. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων. Τι ωραίο πράγμα είναι να σε περιφρονούν όλοι. Όταν το δέχεσαι με χαρά και με πνευματικό σωστό λογισμό και όχι με κοσμικό λογισμό. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει όλα να τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά και όχι κοσμικά. Και τότε αλλάζει η θέαση όλων των πραγμάτων. Όταν σε περιφρονούν, χαίρεσαι. Ο ταπεινός όταν είναι στο περιθώριο, όταν καταφρονείται από τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ ενωπωμένος. Ενώ πάρα πολύ στενοχωρείται όταν τιμάται, όταν επενείται. Θέλεις λοιπόν να γίνεις αληθινά ταπεινός. Να χαίρεσαι με τους ελέγχους, να τους υπομένεις αγόγγιστα. Να υπομένεις τις ατιμίες, τις λιδωρίες, τις ύβρις, την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Βλέπετε, ο ταπεινός άνθρωπος, όταν δέχεται ένα ράπισμα από τον Θεό, και αυτό μπορεί να είναι ένα ατύχημα, ένα πλήγμα στην σωματική του ακαιρεότητα, στην υγεία του, ένας λόγος υβριστικός που θα ακούσει ξαφνικά ενώ δεν το περιμένει και ενώ δεν φταίει για το συγκεκριμένο λόγο. Αυτά όλα τα δέχεται με χαρά ως ραπίσματα, ως μπατσάκια θα λέγαμε από τον Θεό, από τον Πατέρα του που τον αγαπάει και δεν κατηγορεί κανέναν, ούτε τον άλλον τον συνάνθρωπο, ούτε τον Θεό φυσικά, παρά μόνο τον εαυτό του και λέει βεβαίως πολύ καλά έγινε αυτό που έγινε σε μένα, γιατί είμαι αμαρτωλός και έκανα αυτό και αυτό και ενδεχομένως και άλλα που δεν τα αντιλήφθηκα και για τα οποία τώρα ταπεινώνουμε. Αν θες λοιπόν να γίνεις ταπεινός, να δέχεσαι αυτά τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι επίσης, λέει ο Άγιος Δημήτρης του Ροστόφ, τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι για αυτά. Βλέπουμε πόσα ωραία φάρμακα σε πολύ λίγες, με πολύ λίγες φράσεις μας δίνει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Δηλαδή πολλές φορές έρχεται ο πονηρός και μας φουσκώνει το λογισμό ότι κάνουμε σπουδαία πράγματα, κάνουμε σπουδαίο πνευματικό αγώνα. Αν δεις όμως τι αγώνα έκαναν οι Άγιοι, για παράδειγμα σήμερα ο εορταζόμενος Άγιος Παΐσιος, πραγματικά θα πάθεις ήλιγκο το πόσο κοπίαζαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο κοπίαζαν για να εξαλείψουν τα πάθη τους και να γίνουν αρεστοί στον Θεό. Να καλλιεργήσει την εσωτερική αυτομεμψία. Επίσης, ένα πολύ σπουδαίο θεραπευτικό φάρμακο, θεραπευτικό μέσο, η αυτομεμψία. Δηλαδή, η αυτοκατηγορία, το να αυτομέμφεσαι, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους και να θεωρείς τον εαυτό σου αίτιο κάθε κακού.
όχι μόνο του κακού που ζεις εσύ, όπως είπαμε, να ακούσει ο κακόμια θλίψης, ένα ατύχημα, αλλά και του κακού που συμβαίνει στο περιβάλλον σου και του κακού που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Θα ακούσεις αγίους ανθρώπους που θα λένε «Εγώ φταίω για όλα, για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη, τα κακά όλα αυτά, εγώ είμαι αίτιος». Και δεν είναι αυτό ένα σχήμα υπερβολής, είναι ακριβώς αυτό που ζουν, αυτό που βιώνουν και αυτό που πιστεύουν. Να αποφεύγεις τους επένους σαν τη φωτιά, συνεχίζει ο Άγιος Δημήτριος, δίνοντάς μας θεραπευτικά φάρμακα. Αν θέλεις να αποκτήσεις ταπείνωση και να νικήσεις την υπερηφάνεια, μην αγαπάς τους επένους. Μην χαίρεσαι όταν σου λένε καλά λόγια. Μην τα βάζεις μέσα σου, μην τα θυμάσαι. Αμέσως να τα απορρίπτεις και μέσα σου να λες «Μη ημίν, Κύριε, όχι σε μένα, Κύριε, αλλά ή το ονόματί σου δώσ' δόξα, αλλά στο όνομά σου δώσε δόξα». Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι περήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Να και ένα σπουδαίο φάρμακο ακόμα, να μνημονεύεις την κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία και το δικαστήριο του φοβερού του Κυρίου, όπου θα λογοδοτήσουμε. Αν πραγματικά γνώριζες τον εαυτό σου, λέει πάλι ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, δεν θα ήσουν υπερήφανος. Η έλλειψη της αυτογνωσίας σε οδηγεί στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό η υπερηφάνεια είναι ένα δείγμα ανοησίας, κουφότητος, επιπολαιότητος. Είναι μια επιπόλαιη κρίση και γνώση του εαυτού μας. Όταν υπερηφανευόμαστε, αυτό φανερώνουμε, ότι είμαστε μέσα μας κούφοι, ότι δεν γνωρίζουμε καθόλου τον εαυτό μας. Αν είμαστε πραγματικά γνώστες του εαυτού μας, θα είμαστε ταπεινοί. Όσες αρετές κατόρθωσες, χωρίς το νου, λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, αυτές μόνο είναι δικές σου, αφού ο νου σου είναι δώρο του Θεού. Όσα σπουδαία πράγματα κατασκεύασες χωρίς την χρήση των μελών του σώματός σου, αυτά μόνον οφείλονται σε σένα, αφού το σώμα σου είναι δημιούργημα του Θεού. Όσα κατορθώματα πέτυχες πριν γεννηθείς, γι' αυτά μόνο σου ανήκει έπαινος, αφού τα μετά τη γέννησή σου, καθώς επίσης και αυτή τη γέννηση, σου τα χάρισε ο Θεός. Λοιπόν, τι έχεις δικό σου για να υπερηφανεύεσαι? Έτσι, αν έχεις κάτι καλό, αυτό οφείλεται στο Θεό και όχι σε σένα. Αν θες λοιπόν να δοξάσεις κάποιον, να δοξάσεις όχι τον εαυτό σου, αλλά τον Θεό, με τα μέσα του οποίου εσύ έκανες ό,τι έκανες και με τη δύναμη αυτού του οποίου εσύ έκανες ό,τι έκανες. Πάσα δόση αγαθή και πάντα ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν. Και χωρίς εμού ουδήν αστυπίνου δεν, λέει ο Κύριος.